1575 μέτρα είναι η απόσταση. Οι 7 διαγωνιζόμενοι. Νούμερο 1, Pika Pocket. Με 60 κιλά αναβάτησε ο Μάριος Χριστοφής, προπονήτρια Ειρήνη Κεράτσα, ιδιοκτησία σε Gian Stables. Νούμερο 2, Quinteo. Με 56,5 κιλά αναβάτησε ο Δημητσάνης, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησία στο Στάβλο Καλαμαριάς. 3, Ensign. Με 56 κιλά αναβάτησε ο Μαστοράκης, προπονητής ο Αγγελόπουλος, ιδιοκτησία κ. Κουτσομίτη και Χριστιανά Stables. Νούμερο 4, Τεστιμόνιο. Με τον Καποδίστρια αντί του Ψαραδάκη, 54 κιλά υπέβη. Προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτήτης ο Ιγνάτιος Θεολόγου. Νούμερο 5, Νέστορας. Με 54 κιλά αναβάτησε ο Μερσινιάς, προπονητής ο Χαρελάμπους, ιδιοκτησίας των αδερφών Παρασκευόπουλου. Νούμερο 6, Ελευθερόνικος. Με 52,5 κιλά αναβάτησε ο Ροδόλφος Καλογρίδης, προπονητής ο Χαρίλαος Λεοντσίνης, ιδιοκτησίας Νικόλαου και Εμμανουήλ Μικονιάτη. Και τέλος, το νούμερο 7, Βέτερ. Με 46,5 κιλά η Εύα Καμούτσι υπέβη, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησίας των Σταύλων του κ. Θεόδωρου Νάνου. Έχει μπει στη θέση του το start. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τα λόγα. Θυμίζω για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να δουν νωρίτερα, μια που έχουμε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο σημερινό σκορέξι που έφτασε κοντά στα 90.000 ευρώ. Το πρώτο σκέλος πήγε στο νούμερο 5, τον Hamlin Land. Το νούμερο 5 λοιπόν, στο δεύτερο σκέλος το νούμερο 1 με η Sky και νωρίτερα στο τρίτο σκέλος το νούμερο 4 η Milos Las, τα λόγα που νίκησαν. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν να επικρατούν φαβορί και ενδεδειγμένα άλογα, αλλά ο συνδυασμός όλων να φέρνει πολύ μεγάλη απόδοση σε αυτό το παιχνίδι. Πολλά λεφτά γι' αυτό. Παίζονται και πολλά λεφτά. Και πολλά λεφτά, αναμφίβολα, αλλά είναι και ο συνδυασμός τέτοιος. Ναι, ναι. Λες καμιά φορά, μα το χάσα από τη Milos Las, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Κάποιο έπρεπε να αφήσεις έξω. Άμα το δεις κάτω, το συνδυάσεις όλο το παιχνίδι. Γιατί είναι τρία εδώ, τρία και τρία παραπέρα. Η σούμα όμως σε βγάζει πολύ ψηλά. Έτσι είναι. Ensign. Στο γράψε είναι πιο εύκολα, στο σβήσε μετά είναι τα δύσκολα και θέλει και τύχη. Το πιο δύσκολο είναι στο πλήρωσε. Ναι, ναι, το σβήσε σημαίνει γιατί πρέπει να πληρώσω. Ναι. Στο να σβήσω στήλες εννοώ. Ναι. Εδώ, τεστιμόνιο. Το δίδυμο 1-4-2,80. Το 1-2-5,5, το 2-4-5,80. Και το 1-3-8,80. Στο 1-4 και 2 το παιχνίδι πάντα οι βασικοί συνδυασμοί. Το 3-1-2-4 αποδίδει 2,5. Ο δεύτερος 1-2-5-7,10. Το forecast 1-4-5-40, το 4-1-5,30, 4-1-1-4, το 1-2-7-80, μετά όλα τα άλλα ψηλά. Τρικάστ 1-4-2-9,5, 1-2-4-12,5, 4-1-2-13, 4-2-1-16-80. Τετραπλό 4-1-2-3 και 1-4-2-3, 19,5. 1-4-3-2-26. 4-1-3-2 στη συνέχεια 27. Ξεκάθαρο 4-1-1-4 με 2-3. Εδώ βέτερ. Τετραετής 2, 3 και 5. Παραλαμβάνω, 2, 3 και 5 είναι τετραετής, οι υπόλοιποι 5 ετών. Όλα τα άλογα είναι πίσω από την αφετηρία.
Κουιντέο εδώ. Ο Νέστορας. Και προετοιμασία πλέον για την είσοδο στο start. Το δίδυμο 1-4 αποδίδει 3 τώρα, ενώ το forecast το 1-4-4-80. Πέρασε πρώτο συνδυασμό στο 1-4. Είναι καθαρά πλέον το φαβορί. Ανέβηκε η απόδοση του forecast το 4-1. Το 4-1 το forecast πήγε στα 6. Το 1-4-4-80 τώρα. Το δίδυμό του στα 2,80. Το 1-2 αποδίδει 4,80 και το 2-4,5. Πέφτει και το 3-4 τώρα στα 6,20. Το 1-3,9,5. Έπεσε το 3-4 το δίδυμο. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί. Κάποιο θέμα νευρικότητας υπάρχει με τον Ensign. Βλέπετε εκεί. Εδώ με το νούμερο 3. Περιμένουν όλοι βέβαια την εντολή για να ξεκινήσει η είσοδος. Και πήρε θέση το πρώτο άλογο. Τεστιμόνιο είναι μέσα στο start. Έρχεται ο Βέτερ. Και ο Ελευθερόνικος. Ξανά παίζονται το ίδιο στο forecast. 1-4-4-1 αποδίδουν 5-10. Έχουν το ίδιο παιχνίδι. Pick a pocket. Πήρε θέση. Πλησιάζει ο Νέστορας. Πάμε για τους τελευταίους. Ο Ensign εδώ. Και ο Quinteo. Περιμένουμε τον Ensign μέσα για να φύγει η κούρσα. Τοποθετήθηκε και αυτός όλα έτοιμα. 1575 μέτρα η απόσταση και δίδεται η εκκίνηση για την πέμπτη υποδρομία. Για το κεφάλι αρχικά ο Pick a Pocket προωθείται από μέσα ο Ensign, απ' έξω Quinteo, αλλά και ο Ελευθερόνικος είναι αυτοί που διεκδικούν την πρωτοπορία. Επιταχύνεται κάπως ο ρυθμός με τον Ελευθερόνικο να θέλει να οδηγήσει ο Ensign από την εσωτερική. Ο Quinteo πιο έξω πιάνει και αυτό στη δεύτερη θέση, καλπάζοντας με τον Ensign έτσι.
πίκα Pocket θα μείνει τέταρτος μπροστά από τον Τεστιμόνιο που είναι στην εσωτερική. Ο Βέτερα απ' έξω τελευταίος έχει μείνει ο Νέστορας. Αυτή είναι η διάταξη στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής. Ενώ φτάνουμε στο σημείο των χιλίων μέτρων, ο Ελευθερόνικος προσπαθεί να σβήσει πλέον το ρυθμό. Κοντά του πάντα από μέσα είναι ο Ενσάιν, δίπλα το Κουιντέο και έρχεται ο Βέτερ για να κάνει την αλλαγή του ρυθμού για να περάσει στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια ενώ πίκα Pocket το Τεστιμόνιο, τελευταίος ο Νέστορας. Πάμε για τα 800 μέτρα της διαδρομής. Πάντα οδηγεί την υποδρομή ο Ελευθερόνικος. Ο Κουιντέο πλέον πιέζεται. Περνά στην δεύτερη θέση εσωτερικά του Ensign. Στη συνέχεια είναι ο Βέτερ. Και πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής πλέον, όπου ανοίγει ο ρυθμός της διαδρομής με τον Ελευθερόνικο να θέλει να κρατήσει ένα σταθερό προβάδισμα. Ο Κουιντέο πλέον κατά δύο και ο Ensign κρατά ένα βήμα και παίρνει φορά και ο Τεστιμόνιο πλέον μαζί με τον Pika Pocket και θέλουν να πλησιάσουν. Και πάμε στην τελική ευθεία με τον Ελευθερόνικο. Ναι, με να μπαίνει πρώτο, αλλά έρχεται ο Κουιντέο πιο έξω όμως. Τεστιμόνιο και Pika Pocket φαίνονται πιο δυνατοί. Και πάμε στα τελευταία μέτρα πλέον, όπου κάνει την επίδεσή του απ' έξω Pika Pocket μαζί με τον Τεστιμόνιο. Προσπαθεί ο Κουιντέο από την εσωτερική για κάτι καλύτερο. Είναι κουρασμένο ο Ελευθερόνικος, υποχωρεί. Pika Pocket απ' έξω με Τεστιμόνιο, κάνουν τη μάχη και από μέσα πάντα προσπαθεί και ο Κουιντέο. Pika Pocket είναι αυτό που θα πάρει την νίκη. Pika Pocket, Τεστιμόνιο, Κουιντέο. Ελευθερόνικος έχει υποχωρήσει. Pika Pocket, Τεστιμόνιο, Κουιντέο και Ελευθερόνικος. Επιβεβαίωσε και το μεγάλο παιχνίδι και τη μεγάλη του φόρμα και την αξιοπιστία του εδώ φτάνοντας στη νίκη. Νούμερο 1, Pika Pocket, νούμερο 4, Τεστιμόνιο, Κουιντέο θα μείνει πιο πίσω, Ελευθερόνικος υποχώρησε. Ένα λαιμό μπροστά. Δύο μήκη πιο πίσω στη συνέχεια, Κουιντέο. Ελευθερόνικος τέταρτος. Ακόμα πιο πίσω, Ενσάιν, Νέστορας και Βέτερ. 1, 4, 2 και 6. Μάριος Χριστοφής επιστρέφει και πάμε να δούμε και πάλι. Πετάχτηκε καλά με ανακοπές από την αρχή ο Νέστορας, Pika Pocket. Θα πιέσει για να βρει θέση. Θα έρθουν βέβαια οι σαφώς πιο γρήγοροι, έτσι κι αλλιώς απουσίαζαν, είπαμε, οι κλασικοί σπρίντερς. Θα δοθεί η δυνατότητα στον Ελευθερόνικο να πάει μπροστά. Θα πιάσουν πιο πίσω του, Κουιντέο δεύτερη ρόδα και στο κάγκελο φυσικό Ensign. Στη συνέχεια ήταν ο νικητής ο Pika Pocket μπροστά από το Βέτερ, τον Τεστιμόνιο που ήταν στην εσωτερική και τον Νέστορα που από νωρίς είχε μείνει αρκετά πίσω. Φαβορή άφηξε όσον αφορά τις τρεις πρώτες θέσεις. Θυμίζουμε 1-4 και 2 ήταν και το μεγάλο παιχνίδι, 1-3 που έκλεισε στα 2-20. Το τρικάστ 1-4-2 στα 11-30, το φορκάστ 4-90, το δίδυμο 2-40, πολύ γρήγορα ό,τι μπορεί να δει κανείς. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Τετραπλό δεν υπάρχει. Και με τον Ελευθερόνικο. Ανεβαίνει η απόδοσή του, ναι, βέβαια. Όχι πολύ, αλλά ανεβαίνει. Αν ήταν πιο ψηλά θα ανέβαινε πολύ πολύ. Και πάλι εδώ πάμε να δούμε την τελική ευθεία, όπου στον Ελευθερόνικο θα επιτεθούν κατά σειρά ο Κουιντέο, ο Τεστιμόνιο και ο Pika Pocket απ' έξω. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε εδώ την εξέλιξη. Νομίζω ότι έχουμε την πλήρη εικόνα του πώς εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε η πέμπτη σημερινή υποδρομία στα 1575 μέτρα. Ένα ακόμη φαβορί στην άφιξη. Αλλά έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, ο συνδυασμός είναι τέτοιος σήμερα.
μπορεί να δει κανείς ενδεδειγμένα ή φαβορεί άλογα στην άφιξη και απόδοση πολύ μεγάλη. Εδώ πάμε για το τελευταίο 600 για μια ακόμη φορά. Θα έρθουν οι δυνατοί στο φίνις τους pickpocket και τεστιμόνιο. Θα κρατήσει ένα σταθερό βήμα κουιντέο από μέσα. Δεν θα βρει την ευκαιρία να βάλει αυτό στο ρυθμό. Θα έρθει ο Λευθερόνικος να το βάλει και τελικά θα μείνει τρίτος. Αυτά συνέβησαν εδώ. Πάμε και στο χώρο των απονομών να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις και επιστρέφουμε με τις επιδόσεις. Ο κύριος Γεωργίου είναι μαζί μας και η Άννα. Πρώτη εμφάνιση της Άννας, έτσι. Η εμφάνιση της Άννας είναι το γούρι μας, όπως και ο μικρός ο Βασίλης. Λοιπόν, ο pickpocket σήμερα εξαργύρωσε τη σπουδαία φόρμα του και με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, θα λέγαμε, σε έναν όμιλο που ήταν στα μέτρα του. Ο pickpocket διατηρείται εδώ και πολύ καιρό σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν ευνοήθηκε σήμερα από την εξέλιξη της κούρσας. Απλά είναι τόσο φιλότιμο άλογο. Το καβάλισε μετά τα 600 πολύ έξυπνα ο Μάριος και μας δικαίωσε. Να τον προσέχεις τον pickpocket εκεί στο Σταύλος, έχω δει εγώ, όλα τα προσέχεις. Ναι, φυσικά. Ωραία. Μόνο τον pickpocket και τους άλλους. Και τους υπόλοιπους. Ποιος είναι αγαπημένος? Δεν έχω κάποιο αγαπημένο, είναι όλα αγαπημένα. Όλα αγαπημένα είναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιο κάτω θα μας πείτε, κύριε Γεωργίου, να μην σας αφήσω. Περιμένετε. Εδώ πέρα τρέχουμε τον Αργάνο που πιστεύω είναι και αυτό σε πολύ καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Και στην επόμενη κούρσα πιστεύω ότι ο Coral Gem θα πρωταγωνιστήσει. Καλή επιτυχία να έχετε. Γεια σας. 1.39.65 η επίδοση του pickpocket. 1.39.65. Στην δεύτερη θέση ο τεστιμόνιος στο 1.39.70. Κουιντέο 1.40.06 και ο Λευθερόνικος στο 1.40.81. 1.4.2.6 λοιπόν το αποτέλεσμα που σε λίγο θα μας δώσει αποδόσεις.